με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Δένδια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πήγα να πω καλό μεσημέρι γιατί είμαστε... Πλησιάζουμε. Τώρα έρχομαι κατευθείαν στη συζήτηση που έχει ανάψει για το αν υπάρχει σχέδιο αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης. Το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι κινούνται επιχειρηματίες από τον Πειραιά και από τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζοντας τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Σαββίδη, με σκοπό την ανατροπή της. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, ποια είναι η δική σας γνώμη? Ξέρετε, σε συνδυασμό με, εννοείται με εσάς, με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει το Μέγαρο Μαξίμου. Το φαντάζομαι. Ξέρετε, θα μπορούσε κάλλιστα να πει ότι υπάρχει η Μάγισσα Φούρκα, η Κακιά Βασίλισσα και διάφοροι άλλοι ήρωες παραμυθιών οι οποίοι απεργάζονται την πτώση της κυβέρνησης. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβερνητική πλειοψηφία, για την ακρίβεια, φιλορροεί και τι ο. Πάντως ανάλογα έργα έχουμε δει στο παρελθόν στην Ελλάδα. Έχουμε δει και το 65 και το 93. Έχετε δίκιο εν μέρη για το 93 και για το 65, αλλά ξέρετε τι, να πάρουμε κάτι απολύτως ρεαλιστικό. Ποιος φιλορροεί εδώ? Ο κυβερνητικός εταίρος, ο οποίος τήρησε μια στάση τελείως αντίθετη με τις προγραμματικές του αρχές. Θυμάστε τις καφησιολογίες του κυρίου Καμένου για τη Μακεδονία κτλ. Τη στιγμή που κάνει μια άλλη στροφή 180 μοιρών. Είναι φυσιολογικό αυτό. Στην ούτως ή άλλως η διόρυθμη, ας το πω, επικός κοινοβουλευτική του ομάδα, του κ. Καμένου εννοώ, να έχει συνέπειες. Δεν μπορεί γι' αυτό τώρα να κατηγορείται και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τι θέλουμε να κάνουμε? Να πιέζουμε εμείς τους βουλευτές του κ. Καμένου να μην πάψουν να στηρίζουν την κυβέρνηση που κάνει τα αντίθετα από αυτά για τα οποία δημιουργήθηκε το κόμμα τους? Νομίζω λίγο που ξέρετε μερικά πράγματα. Όπως εκεί παίρνεις τα χέρια. Τώρα μήπως αυτά είναι και αποτέλεσμα bullying? Γιατί το λέω αυτό? Σήμερα την ώρα που ο βουλευτής των Ανέλο, ο κύριος Κατσίκης, ήταν στον Αντένα και έδινε συνέντευξη, κουκουλοφόροι προσπάθησαν να εισβάλλουν στο γραφείο του. Τώρα πριν από λίγο ο κύριος Πάνος Καμένος ανέβασε ένα tweet και καλεί τον εισαγγελέα, λέει, τι άλλο περιμένει ο εισαγγελέας για την τεκμηρίωση του αδικήματος των προκαταρκτικών πράξεων για ανατροπή του πολιτεύματος. Όλα έχουν ένα όριο, αναφέρει. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που φαίνεται να μην έχει όριο είναι η φεδρότητα. Εγώ δεν συμφωνώ με κανένα bullying και καμία πράξη βίας. Άλλωστε εμείς στη Νέα Δημοκρατία την έχουμε υποστεί κατά το χειρότερο τρόπο. Και με χειροδικία και με λεκτική βία και με ύβρις, οι οποίες να μην πω οργανωνόντουσαν. Πάντως υπήρχε σαφής ενθάρρυνση από το ΣΥΡΙΖΑ και τον τωρινό πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Ξαναλέω ότι το κόμμα του κυρίου Καμένου υπάρχει επί τη βάση μιας πολύ συγκεκριμένης εθνικιστικής ατζέντας. Κάνει και ψηφίζει ακριβώς τα αντίθετα. Αυτό δεν θα έχει καμία συνέπεια στο ούτως ή άλλως ιδιόρυθμο εκλογικό σώμα που τον στήριζε μέχρι σήμερα? Νομίζω ότι λίγο πολύ το παρακάνουμε, ξέρετε. Επομένως λέτε ότι οι βουλευτές του πηδούν από τη βάρκα? Νομίζω ναι. Μάλιστα. Και νομίζω, ναι. Και φαντάζομαι ότι θα πηδήσουν κι άλλοι. Το φαντάζεστε ή το ξέρετε αυτό? Δεν το ξέρω. Αλλά γιατί μέσα σε αυτό το κλίμα... Να σας πω γιατί το λέω. Όταν κάτι φιλορροεί, είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει αυτό. Και είναι απόλυτα λογικό οι άνθρωποι που εξελέγησαν με μια ατζέντα να μην μπορούν να παλέψουν κόντρα στην ατζέντα για την οποία εξελέγησαν. Επομένως βλέπετε ενδεχόμενο να πέσει η κυβέρνηση? Νομίζω με μια πλειοψηφία δύο εδρών δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι άλλοι δύο βουλευτές των ΑΝΕΛ θα πάψουν να στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Νομίζω υπάρχει και η σκέψη της δικής τους προσωπικής πολιτικής επιβίωσης. Αυτό πολιτικά, εν όψη του γεγονότος ότι 21 Αυγούστου κλείνει η περίοδος του τρίτου μνημονίου, πολιτικά για τη χώρα είναι πρέπον να συμβεί ή όχι, κατά τη γνώμη σας? Εάν αμέσως σας απαντήσω, θα είναι σαν να ενθαρρύνω είτε τη μία είτε την άλλη κατεύθυνση. Τους βουλευτές του κ. Καμένου είτε να φύγουν είτε να μείνουν. Δεν έχω πρόθεση να το κάνω. Στη δική τους συνείδηση λογοδοτούν και στο δικό τους εκλογικό σώμα. Ναι, αλλά της προτροπής νομίζω ότι προηγείται το ποιο είναι το εθνικό συμφέρον. Εγώ αυτό ρωτώ. Τι συμφέρει τη χώρα? Δεν ρωτώ τι συμφέρει τα κόμματα τους. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία έχουμε πάρει μια σαφή θέση από την αρχή. Ότι αυτό που συμφέρει τη χώρα είναι οι άμεσες εκλογές. Σε αυτή την θέση παραμένουμε πιστοί. Δεν μπαίνουμε στη λογική
των διαφορετικών βημάτων κάθε φορά αξιολόγησης ή μνημονιακής συμμόρφωσης. Νομίζω ότι όλα αυτά πια μπορεί να τα χειριστεί μια άλλη κυβέρνηση πολύ καλύτερα. Ένα τελευταίο ερώτημα για σήμερα, κύριε Δένδια. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Πιστεύετε ότι θα υλοποιηθεί? Και ρωτώ γιατί είδαμε χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταθέτει τη συζήτηση για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τη γειτονική χώρα για το καλοκαίρι του 19. Να σας πω, είναι φανερό ότι αυτή η συμφωνία έχει πάρα πολλά προβλήματα και στη γειτονική χώρα. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε πρόβλεψη νομίζω θα ήταν εξαιρετικά παρακινδυνευμένη. Εξαιρετικά παρακινδυνευμένη. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να μην μπορώ να την κάνω. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Δένδια. Καλημέρα.